Τι ώρα είναι να δώσω. Ο φίλος μας ακριβώς. Ο φίλος μας. Φίλος μας εδώ. Ο Μιχάλης. Παραπέρασε. Παραέλα. Ακριβώς. Πάρτε κι άλλοι γιατί είμαστε. Άλλοι, αγάπη. Ναι. 5 λεπτά. 5 λεπτά. Μάλωστε δεν την όμως την ώρα. Δικαιολογούμε. Ποιάς τη δουσή. Ποιάς τη δουσή. Για να ξέρει να έρθει. Ξέρω, μην κάνω αυτά που κάνουν γυναίκες στην εκκλησία. Του σήκω από γυναίκες που είναι στην εκκλησία. Ρώτησε να το. Εντάξει, έλα Δημήτρη, πώς το τι έγινε, εγώ Δημήτρης. Άλλος Δημήτρης, ωραία, για πίσω. Καλώς της ημέρας. Πόσο είναι. Όχι. Παναγιώτη, έλα λίγο μπροστά. Πιο μπροστά λίγο να κάτσω πίσω. Έτσι, τώρα χωράει κάτω. Τώρα χωράει κι άλλο. Βασιλάκη δεν φάγει ακόμη. Το έχει ξεχάσει. Είναι λίγο αργοκίνητος. Ναι. Ουσίασα την περασμένη φορά. Ουσίασες. Αδικαιολογήτως. Φαίνεται θα έχεις και εσύ καλό σεντάκι. Άλλος από κύριο, άλλος Δημήτρης. Δεν θα ζητήσουμε. Πάλι για άλλη ούτε κάνουμε. Μας φάγανε και μας φιωρίζεσαι. Είναι φύρετε. Για εμείς δεν πάμε πίσω. Βεβαίως. Γιάννη. Σωστά, βλέπω εγώ στον εαυτό μου. Καλώς τον Δάντη. Ένα του ράνε Γιάννη. Λέει, σπίτι κοριτζέμου, που δεν κάνει. Έτσι είναι. Τουλάχιστον και σαν τις φτύρετε, αλλά συντέβει καλά όμως. Καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Συμφωνώ. Συντέβει καλά. Ο Μόσχο γίνεται συνδευτό. Καταλαβαίνουμε τι πρέπει να ζητάνε τώρα. Δεν είναι το μυαλό το παιδικό, τη νιώτη που. Το επιπόλαιο. Ναι, έτσι. Έτσι. Θα γυρίσω με τι ώρα έχει. Τα και τρία. Έτσι να έρχονται. Ήρθε τώρα. Ο φίλος σου. Καλώς το παιδί. Γεια σου. 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 Ναι, 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 ναι. Κοροναράκι, τι είπε χθες. Ήταν κρυμμένος πίσω του κορώνα. Ήταν κρυμμένος πίσω του κορώνα. Ωραίος όμως, έτσι. Αρήμως. Κοροναράκι είναι κάτι πανεπιστήμιο. Μ' άρεσε. Αυτός έχει κλείσει όλο τον χρόνο, έχει κλείσει με ομιλία. Έχει γεράσει πάνω σε αυτό. Αυτό το έργο είναι η κλίση για ένα μήνα, δύο μήνες ομιλίες. Ναι.
Μου λέει ο παιδοδρός μου να κάνουμε γύσο λίγο μια φορά, όπως και πέρσι. Και λέω μετά στον αυτού, του είπα να βάλε με το. Αλλά μετά σκέφτηκα, δεν είναι τόσο ωραία έκπληξη την παρέα σου. Άρα στα μεγαλία, δεν σκέφτηκα μόνος μετά. Σκέφτηκα μόνος μετά. Μου είπα και ο Λέτιος και του είπα, ναι, 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 βάλε στο πρόγραμμα, δηλαδή, αφού λες. Ναι, είπα επιγράψει και εκεί. Ναι, αλλά λέω μετά, τόσο ωραία που παρέα μου. Πολύ χαρά θα κάνουμε αν βάσεις εσείς. Θα το θέλαμε πολύ. Και εδώ καλά είναι τόσο πολύ. Καλά είναι, εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, θα αδειάσουμε την προσοχή μας και σιγά σιγά, αλλά θα πρέπει να σας. Ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητές με λίγα απλά λόγια τα προηγούμενα στο υπερόν και ενόησαν στο υπερόν βίαιος άνεμος, δυνατός άνεμος. Ακούστηκε και ο ήχος αυτό συνεπήρε τα πλήθη και συγκεντρώθηκαν έξω από το υπερόο. Και τότε κάθισε στο κεφάλι των μαθητών του Χριστού, 120 τον αρμόησαν μέσα στο υπερόο, το Πνεύμα το Άγιο. Είχε τη μορφή σαν λέγει γλώσσα, πυρός ήταν σαν γλώσσα και διεμερίστη, χορηγήθηκε δηλαδή στον καθένα από τους Αποστόλους Πνεύμα Άγιον και άπαντες ελάβουν και όλοι μιλούσαν ξένες γλώσσες. Πράγμα που προκάλεσε κατάπληξη σε αυτούς που ήσαν συγκεντρωμένοι από έξω. Και μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ότι το πλήθος συνεχίθη, δηλαδή το συγκεντρωμένο πλήθος καταπλήχθηκε και άρχισαν να γίνονται σχόλια πάνω στο γεγονός αυτό. Αυτοί που μας μιλάνε τώρα και μιλάνε ξένες γλώσσες δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς τώρα μιλάνε στη δική μας γλώσσα στην οποία γεννηθήκαμε? Πάρθοι και Μίδοι και Λαμίτες και Κρήτες και Άραβοι και όσοι κατοικούν τη Μεσοποταμία και Αραβία και Παμφιλία ήσαν συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα. Προφανώς
οι ευλαβείς άνθρωποι, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του, είχαν κατηχηθεί στον νόμο και στην εβραϊκή θρησκεία. Αυτοί έδειξαν ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει, γιατί είπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι οι Γαλιλαίοι μιλάνε στις γλώσσες μας τα μεγαλεία του Θεού. Όχι απλώς μιλάνε στη γλώσσα μας, αλλά τα μεγαλεία του Θεού. Αντίθετα σε ένα άλλο αριθμό ακροατών που σχολίασε δυσμενός και επέκρινε και κατηγόρησε τους Αποστόλους ότι αυτοί είναι μεμεστομένοι γλεύκους, ότι αυτοί είναι μεθυσμένοι. Αφού ακούστηκαν αυτά, ο Πέτρος ο Απόστολος στη συνέχεια δίνει κάποια απολογία στα σχόλια, επαναλαμβάνω, και στα μεν και στα δε, και σε αυτούς που θαύμασαν δίνει την απάντηση και σε εκείνους που κατηγόρησαν. Ποια είναι η απάντηση που έδωσε ο Πέτρος? «Και σταθείς ο Πέτρος συν της ένδεκα, επήρε την φωνήν αυτού και απεθέξατο αυτής στάθηκε στο υφερό και αφού ύψωσε τη φωνή του, φωνή δυνατή δηλαδή, απεθέξατο αυτό σημαίνει, είπε σε αυτούς μαζί με τους ένδεκα». Ήταν και οι άλλοι 11 γύρω του Απόστολοι. «Άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ, άπαντες», μην το εξηγώ, καταλαβαίνετε αυτό, «τούτο ημίν γνωστόν έστω». Αυτό ας είναι γνωστό σε εσάς. «Και ενωτήσαστε τα ρήματά μου, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα λόγια που πρόκειται να σας πω». Δώστε προσοχή στα λόγια που πρόκειται να σας πω. «Ου γαρός ημείς υπολαμβάνετε, ούτε λεθίουση». Γιατί δεν συμβαίνει έτσι όπως εσείς νομίζετε. Δηλαδή, αυτοί εμείς δεν είμαστε μεθυσμένοι. Επαναλαμβάνω, δεν συμβαίνει όπως εσείς νομίζετε. Δεν είναι μεθυσμένοι όλοι αυτοί που είμαστε μαζί εμείς οι Απόστολοι. Έστιγα ώρα τρίτη της ημέρας. Γιατί είναι 9. Το πρωί, περίπου λίγο πριν το μεσημέρι, 9 η ώρα. Αλλά τούτο εστί ειρημένον, αλλά αυτό που είδατε με τα μάτια σας εσείς, έχει προφητευθεί, είναι προφητευμένο δια του προφήτου Ιωήλ, από το στόμα του προφήτη Ιωήλ. Δηλαδή, έχει γραφτεί το εξής: «Και έστε εν τις εσχάτες ημέρας», και θα συμβεί στις έσχατες ημέρες, από τότε που ο Χριστός ήρθε
μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, είναι οι έσκατες ημέρες, λέγει ο Θεός «Ερχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, θα χύσω, θα δώσω πλούσια από το δικό μου πνεύμα σε κάθε άνθρωπο επί πάσα σάρκα». Θα δώσω από το δικό μου πνεύμα σε κάθε άνθρωπο. «Και προφητεύσουσιν ιοί ημών και οι θυγατέρες ημών, και θα προφητεύσουν τα παιδιά σας, η γη σας και οι κόρες σας, και θα προφητεύσουν οι ιοί σας και οι κόρες σας». «Και οι νεανίσκοι ημών και οι νέοι», ας τα προσέξουμε λίγο, δώσουμε ερμηνεία σε αυτά, «οράσεις όψονται», θα βλέπουν οράματα. «Και οι πρεσβύτεροι ημών και οι γερολότεροι, όνειρα θα βλέπουν στον ύπνο τους». Όνειρα θα βλέπουν στον ύπνο τους. «Και επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες», βέβαια, στους δούλους μου και στις δούλες μου, «κατ' τις ημέρες εκείνες, τις έσχατες», παραλαμβάνω, από την παρουσία του Χριστού και ύστερα, «οι ημέρες είναι έσχατες. Τι θα δώσω λοιπόν στους δούλους και στις δούλες μου τις ημέρες εκείνες τις έσχατες? Από του πνεύματός μου, από το δικό μου πνεύμα. Και προφητεύσουσι, και θα προφητεύω, και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω». Θα συμβούν στον ουρανό σημάδια τέτοια που θα προκαλέσουν εντύπωση στους ανθρώπους, πολύ σημαντικά, και σημεία επί της γης κάτω. Επίσης, θα τα ερμηνεύσουμε και αυτά, σημεία κάτω στη γη. Και επεξηγεί «αίμα και πύρ και αρμίδα καπνού». «Ο ήλιος μεταστραφίζεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν ή έρθει την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, προτού να κάνει την παρουσία του ο Κύριος κατά την ημέρα εκείνη την ένδοξη και μεγάλη. Και έστε πας όσον επικαλέστε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε». Και όποιος θα ονομάζει, θα πιάνει το όνομα στο στόμα του Κυρίου, εκείνος θα σώζεται. Αυτή είναι η προφητεία του προφήτη Ιωήλ, που έζησε κατά τους 800 ή 700 π.Χ. χρόνια και κατά τους 500 ή 400 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. Θα περίμενε κανείς σε μια κατηγορία να ακούσει μια απολογία, γιατί κατηγορήθηκαν οι Απόστολοι ότι είναι μεθυσμένοι, επειδή μιλούσαν ξένες γλώσσες και άκουγαν τη γλώσσα του καθένας. Και μια πρόχειρη δικαιολογία ήταν η κατηγορία, η λάσπη. Αυτοί που μιλάνε και τους ακούμε είναι μεθυσμένοι. Και απολογήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Θα ήθελα να το προσέξουμε λίγο. «Άνδρες Ιουδαίοι», τους λέγει, «αυτοί που βλέπετε και μιλάνε σε γλώσσες ξένες, ουγάρ
μεθύουση. Δεν είναι μεθυσμένη όπως εσείς νομίζετε. Όπως εσείς νομίζετε. Κανονικά, αν είμαστε εμείς, θα λέγαμε, τι είναι αυτά που μου λες, γιατί με κοροϊδεύεις και με ειρωνεύεσαι, αυτό είναι ειρωνία που λες. Α, τι θα ήτανε, κατευθείαν απάντηση, δόξα τω Θεώ, έχω τα λογικά μου και δεν είμαι μεθυσμένος όπως είμαι από καλής. Δεν απάντησε με αυτό τον τρόπο ο Πέτρος, εξ ονόματος όλων των Αγίων Αποστόλων, αλλά προσπαθεί ο Απόστολος Πέτρος να σηκώσει τους πεσμένους Εβραίους παρά την κατηγορία από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται με ωραίο τρόπο. Όχι όπως εσείς νομίζετε, δεν είναι έτσι, δεν είναι ορισμένοι. Γιατί είναι τρίτη η ώρα της ημέρας, είναι πρωί. Τρόπος, απλός, ήρεμος και διορθωτικός. Δεν στρέφεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά γεμάτο ηρεμία, αφού άλλωστε ήταν γεμάτος από πνεύμα, Άγιο. Και επομένως όσοι ενεργούν κάτω από το Άγιο Πνεύμα έχουν πνεύμα ειρήνης, πραότητος, αγαθοσύνης και ούτω καθεξής. Απαντάει λοιπόν και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το εξής, ότι εσείς δεν είναι έτσι όπως νομίζετε και κοροϊδεύετε και γελάτε. Γιατί ήθελε να δείξει με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Πέτρος ότι το έλεγαν όχι από κακή πρόθεση, αλλά από άγνοια. Ήθελε, λέει, να τους αφαιρέσει από πάνω το έγκλημα της κακουργίας που το είχαν οι Εβραίοι αυτό. Δηλαδή στη διάθεσή τους οι Εβραίοι είχαν το δηλητήριο του θόρου εναντίον των μαθητών του Χριστού. Αλλά ο Πέτρος, φωτισμένος από το Πνεύμα του Άγιο, το ξεπέρασε αυτό και δεν είπε, ξέρετε, έχετε μέσα σας έγκλημα κατηγορίας ότι κάνατε στον πρόσωπο του Χριστού, κάνατε και τώρα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Αλλά τους λέει, όπως νομίζετε, άλλο να σου πει άλλο στον πρόσωπο που νομίζεις και άλλο να σου πει, ξέρεις, είσαι εγκληματική φυσιογνωμία και έχεις διάθεση τέτοια. Διαφέρει τον τώρα τον άλλο. Όταν διορθώνεις τον άλλον, δεν το ποντράρεις. Φροντίζεις με το πνεύμα σου το ήσυχο και το ήρεμο και το φωτισμένο, να το φέρνεις κοντά στα νερά που μας λέγει ο Χριστός μας. Ήταν λοιπόν η τρίτη ώρα της ημέρας και θα πει κανείς, δεν μπορούσε να είναι μεθυσμένη η τρίτη ώρα της ημέρας. Όλα γίνονται στον κόσμο αυτό. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος δεν στάθηκε πάνω σε αυτό το γεγονός της μέθης για πολύ. Γιατί προχώρησε παρακάτω, θα δούμε πού πήγε. Δεν στάθηκε πάνω στο ζήτημα της μέθης. Γιατί λέγει, αυτά είναι πουσιώδη ζητήματα. Πολύ δευτερεύοντα ζητήματα. Να στέκεσαι ή να στεκόμαστε εμείς σε μη αναγκαία πράγματα αρκετό χρόνο, είναι επιζήμιο. Παραλαμβάνω, σε μη αναγκαία πράγματα να στεκόμαστε είναι άκρος επιζήμιο. Άλλωστε και για λόγο αργό, λέει ο Κυρός μας, θα δώσουμε απολογία την ημέρα της Κρίσεως. Γι' αυτό και ξεπερνάει την κατηγορία και την ώρα της
την κατηγορία της Μέθης και την πρωινή ώρα, ότι είναι 3 ώρα και προχωράει και λέει... Σας παρακαλώ, δεν θα διακοπτείτε στο τέλος, δεν θέλετε. Σας παρακαλώ, υπάρχει ηρμός. Επειδή τα απαγορεύει ο νόμος. Ηρμός. Θα περιμένετε να ακούσετε, γιατί έχω δεν ότι σας το κάνω και πράγμα τίποτα άλλο. Πέστε γιατί... τι θέλατε, τι να πείτε. Πέστε. Επειδή το απαγορεύει ο νόμος την πρωινή ώρα να πιούνε κρασί. Απαγορεύεται από τον νόμο. Όλα απαγορεύονται και όλα επιτρέπονται. Και αυτή η στράβωσα των ρυθμών το απαγορεύει ο νόμος. Πιστεύω ότι κάτι είχα δει κάποτε που θα διαβάσει. Δεν το έχω υπόψη μου, αλλά οι Εβραίοι και μάλιστα η γραμματεία Φαρισαίων πολλά ουέ. Για τα οποία ουέ οι μη γραμματεία Φαρισαίοι κατακρίθηκαν από τον Χριστό επειδή έκαναν εντελώς τα αντίθετα από εκείνα που λέει ο νόμος. Συνεπώς δεν θα μας φανεί παράξενο ότι παραβαίνουμε τον Μωσαϊκό νόμο, όπως άλλωστε και εμείς, ενώ απαγορεύουμε την γραφή πολλά πράγματα, τα κάνουμε. Θέλω να πω, να συνεχίσω το εξής. Αφήνει την κατηγορία ότι είναι μεθυσμένη, ότι είναι πρωί και λέει ακούστε, ακούστε. Αυτό που βλέπετε εσείς τώρα τη στιγμή να γίνεται σε εμάς έχει ξεκάθαρα προφητευτεί. Ξεκάθαρα προφητευτεί. 800 ή 500 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, από τον προφήτη Ιωήλ. Έστε εντεσχάτες ημέρες εχαιώ από του πνεύματός μου, λέγει ο προφήτης Ιωήλ, ότι κατά τις έσχατες ημέρες θα στείλω πλούσιο το Πνεύμα μου το Άγιο επί πάσα σάρκα. Θα το στείλω, λέει, σε κάθε άνθρωπο. Εδώ προφανώς είναι μία απάντηση στο είναι μεθυσμένοι χωρίς να φύγει τους Ιουδαίους που είπαν αυτό. Αλλά ξέρετε, λέγει, ο προφήτης το είπε αυτό και για σας και για μας. Και επομένως, μη μιλάτε σαν τους έλεγε, αφού είναι η προφητεία που μιλάει για όλους μας ο προφήτης. Θα στείλω σε όλους το Πνεύμα το Άγιο, επί πάσα σάρκα. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να τους αφαιρέσει από μέσα το φθόνο που είχαν. Έβλεπα τους μαρτάς του Χριστού να μιλούν σε ξένες γλώσσες, να έχουν Πνεύμα Άγιο, να συνεπέρνουν τα πλήθη, να ακούνε και μάλιστα προσέξατε μας, είπε ο Απόστολος Παύλος, σε αυτά που θα πούμε. Και να ακούει το πλήθος από κάτω αυτά που λένε οι Απόστολοι. Και αυτοί βέβαια είχαν φθόνο μέσα τους και για να τους αφαιρέσει όσο το είναι δυνατόν φθόνο από μέσα την ψυχή, λέγει αυτό που συμβαίνει σε εμάς δεν είναι προνόμιο δικό μας μόνο, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο που το στέρνει για όλους τους ανθρώπους ο Θεός. Επαναλαμβάνω, για να τους αφαιρέσει το φθόνο που είχαν από μέσα τους. Και τι θα γίνει, λέει, μετά την πλούσια επιφύτηση του Άγιου Πνεύματος, προφητεύσουσιν οι ιοί ημών. Οι ιοί, τα τέκνα σας, θα προφητεύσουν. Δεν τους είπε θα προφητεύσετε εσείς, αλλά τα παιδιά σας θα προφητεύσουν. Για τη δόξα τω Θεώ, οι Εβραίοι τα έκλεισαν τα αυτιά και τώρα οι Απόστολοι είναι παιδιά τους. Των προγόρων εκείνων που πέρασαν και εκείνων που σταύρωσαν τον Χριστό, έρχονται τώρα τα παιδιά και παίρνουν το Πνεύμα το Άγιο οι Απόστολοι. Και στη συνέχεια οι νέες γενναίες σε όλο τον κόσμο που είναι πράγματι παιδιά μιας νέας εποχής, της εποχής του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού.
Τους είπε, το παίρνετε εσείς, αλλά τα παιδιά σας, και εννοούσε τον εαυτό του Πέτρος και τους Αποστόλους, και όλους εκείνους που ανήκουν στη χωρία εκείνων που δέχτηκαν το Πνεύμα το Άγιο και έγιναν χριστιανοί. Άρα λοιπόν, δεν είναι, σαν τους λέει, το Πνεύμα το Άγιο κάποιο κατόρθωμα που το πετύχατε εσείς με την προσπάθειά σας, αλλά είναι κάποια δωρεά που τη στέλνει ο Θεός σε εκείνους που ενωτίζονται, που κάνουν το αυτοί προσεκτικά και δίνουν στο μήνυμα του Ευαγγελίου την προσοχή που πρέπει. Στο μήνυμα του Ευαγγελίου που είναι η ζωή μας, είναι το φως μας, είναι η αγάπη μας, είναι ο στεναγμός μας, ο Χριστός. Αν τον αγαπάμε, ζούμε σε έναν άλλο κόσμο, από εδώ, από αυτή τη ζωή. Αυτός μας δίνει τη δύναμη για να είμαστε κοντά Του, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε. Όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε. Σας θυμίζω κάτι που έγινε και στο πρόσωπο του Χριστού. Οι Εβραίοι έβλεπαν τον Χριστό να βγάζει δαιμόνια και το κατηγορούσαν. Καλή ώρα πως τώρα τους μαθητάς, την ευελισμένη. Αυτός τα δαιμόνια τα βγάζει με τη δύναμη του μεγάλου διαβόλου. Και ο Χριστός γυρίζει και τους λέγει, αν εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του αρχιδιαβόλου, τα παιδιά σας με τίνο στη δύναμη θα βγάζουν τα δαιμόνια αύριο. Τα παιδιά σας με πιανού τη δύναμη. Βέβαια εννοούσε τους μαθητάς τα παιδιά. Αυτό που είπε ο Πέτρος είναι, οι ίσας, τα παιδιά σας δηλαδή, θα πάρουν το Πνεύμα το Άγιο, το είπε ακριβώς με εκείνο τον τρόπο ο Χριστός. Τα παιδιά σας με τη δύναμη τίνος θα βγάζουν τα δαιμόνια, γιατί ήρθαν και οι Απόστολοι στη συνέχεια, που ήταν και βέβαια τέκνα των Εβραίων, και έβγαζαν με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος τα δαιμόνια. Ημών εν τίνη εκβαλούσι τα δαιμόνια, με τη δύναμη τίνος θα βγάζουν τα δαιμόνια. Άρα λοιπόν, οι μαθητές του Χριστού είναι εκείνοι στα πρόσωπα των οποίων σαν τέκνα του Θεού λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο. Αφού λοιπόν δίνει το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος και αφού απαντάει ο Πέτρος ότι δεν είναι μέθη αλλά είναι Πνεύμα Άγιο, να πω τώρα ένα άλλο είδος Αγίας Μέθης, όποιος γεμίζει από Πνεύμα Άγιο πια, ζει σε άλλους χώρους. Θα ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει ότι ανέβηκα στον τρίτο ουρανό, είδα εκεί και άκουσα πράγματα που εσείς δεν καταλαβαίνετε οι υπόλοιποι, γιατί και εγώ δεν μπορώ να στα περιγράψω ο ίδιος, δεν μου φτάνει η γλώσσα, δεν μου φτάνει το μυαλό. Πώς είναι δυνατόν να φτάσει η γλώσσα και το μυαλό να περιγράψει αυτά που στο θρόνο του Θεού είδε ο Απόστολος Παύλος. Αλλά προσέξτε, τους λέει ο Πέτρος στους Εβραίους, παρόλο ότι η εποχή αυτή των εσχάτων ημερών χαρακτηρίζεται αγιοπνευματική εποχή και θα πάρουν όλοι οι άνθρωποι, μην πλανιόμαστε εδώ, δεν πρόκειται για όλους τους ανθρώπους. Για να καταλάβουμε, πρέπει να θυμηθούμε τα λόγια του Χριστού. Ο Χριστός τι είχε πει? Όλους σας προσκαλώ. Πολλοί υπήρχε, δεν είπε. Αλλά η απάντηση του Χριστού ποια ήταν? Ολίγοι. Αυτοί παίρνουν Πνεύμα Άγιο. Εγώ σας καλώ όλους, δεν λέτε όλοι ναι. Αλλά αυτοί που θα πούν το ναι θα πάρουν και το Πνεύμα το Άγιο. Μην ξεγελιόμαστε, όλοι είναι και κλειμένοι. Αλλά δεν λένε όλοι ναι. Και εδώ λοιπόν, όταν λέει θα χυθεί σε κάθε σάρκα, σε κάθε άνθρωπο,
που λέει ναι, όχι που λέει όχι, το Πνεύμα το Άγιο. Και επαναλαμβάνω, θα συμβεί στις έσχατες ημέρες που εγώ θα στείλω το Πνεύμα το Άγιο, τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω. Τέρατα και σημεία είναι δύο λέξεις που μαρτυρούν θαυμαστά γεγονότα, εξαιρετικά γεγονότα, σημαντικά που σημαδεύουν την ανθρώπινη ζωή. Και εδώ προφανώς θα σημαδεύσουν των Εβραίων την ανθρώπινη ζωή. Των Εβραίων την ανθρώπινη ζωή. Αίμα συμπληρώνει στη συνέχεια τα γεγονότα αυτά, τα γεγονότα αυτά θα περιέχουν μέσα αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα. Δεν πρόκειται για γεγονότα ευχάριστα για τους Εβραίους. Του θυμίζει ότι να, δίπλα, πολύ κοντά βρίσκεται η ημέρα εκείνη που θα τα δείτε τα γεγονότα εκείνα, που θα έχουν μέσα αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού και ότι ο ήλιος θα σκοτεινιάσει. Αναφέρεται στην ιστορία και τα γράφει όχι άλλος ιστορικός, αλλά δικός τους ιστορικός, Εβραίος, ο Ιώσιπος. Αναφέρει ότι ακριβώς 37 χρόνια μετά από τη Σταύρωση του Χριστού, περιετύχωσαν ρωμαϊκά στρατεύματα το Ισραήλ και τα Ιεροσόλυμα πιο ειδικά και έκαναν τέτοιες σφαγές και τέτοια βάσανα στους Εβραίους μέχρι που τους πέρναγαν στις σούβλες. Μέχρι που τους πέρναγαν στις σούβλες. Εδώ ο προφήτης Ιωήλ μιλάει ακριβώς για εκείνα τα γεγονότα τα οποία λέει τώρα ο Πέτρος από το ψηλά από το υπερό, ότι θα συμβούν στις ημέρες εκείνες τέρατα και σημεία. Η σελήνη θα πάψει να δώσει το φως της, ο ήλιος θα γίνει σκοτάδι και τα λέει αυτά σχολιάζοντας ο Χρυσόστομος ακριβώς αυτό λέει. Δεν είναι πραγματικά σκοτάδι, αν συμβεί σε εμάς κάτι τέτοιο και η μέρα να είναι λάμπε ο ήλιος, βλέπουμε μπροστά μας. Ή έχουμε σκοτάδι. Ποια είναι η διάθεση που μετράει μέσα μας όταν βλέπεις το παιδί να είναι κομμάτια, άλλος να είναι σκουλισμένος, άλλος να είναι κρεμασμένος επάνω σε σταυρό, ανάσχελα. Γιατί λέει ο ίδιος ο ιστορικός ότι τους έπιαναν και σε αντίστροφη φορά τους σταύρωναν τους Εβραίους τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Και μάλιστα και το εξής φρικτό συνέβη τις ημέρες εκείνες. Τόση δε φοβερή πείνα έπεσε στους Εβραίους που δεν είχαν να πάνε και μία μάνα πήρε και έσφαξε το παιδί της και το έψησε το μισό. Και πήγε τα ρωμαϊκά στρατεύματα, το λέει ο ιστορικός Ιώσιπος, Εβραίος. Γιατί είδα να βγαίνει καπνός να μυρίζει κρέας και πήγα και ρωτήσα τι συμβαίνει εδώ και απάντησε ότι αυτό και εδώ συμβαίνει. Είναι αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού δεν είναι. Τους θύμισε εκείνα ακριβώς τα γεγονότα. Πάντοτε μετά από μία μεγάλη άρνηση, ένα όχι τεράστιο, απέναντι στην πρόνοια του Θεού, απέναντι στον ίδιο Θεό, έχει ένα τέτοιο βάρος φοβερό για τον ίδιο τον άνθρωπο, ένα τέτοιο βάρος φοβερό. Δηλαδή ο άνθρωπος
πληρώνει το όχι του, όχι την τιμωρία του Θεού. Μην ξεγελιόμαστε. Ένα μεγάλο όχι σε αυτό που ζητάει ο Θεός σημαίνει ότι θα το πληρώσεις όχι σαν τιμωρία Θεού, αλλά σαν δική σου πληρωμή. Εσύ το επιλέγεις και αφού το επιλέγεις θα το βρεις. Και οι Εβραίοι είπαν ένα τεράστιο όχι, σταύρωσαν, τώρα εχλεβάζουν τους μαγκάς του Χριστού και δέχονται τη δική τους επιλογή, την τιμωρία. Και από τότε που ο Τίτο περικύκλωσε και έκανε την άρρωση στην Ιερουσαλήμ, διαλύθηκαν σε όλα τα σημεία της γης. Μέχρι το 47 από ό,τι είναι, που έκαναν πάλι το δικό τους κράτος, από το 70. Μέχρι το 1947 μετρήστε τα χρόνια που δεν είχαν κράτος οι Εβραίοι. Άλλωστε, ο Κύριος μας τους το είχε πει ότι θα αλωθεί η Ιερουσαλήμ και ότι επειδή υπάρχουν, θα υπάρχουν τις ημέρες εκείνες, ελάχιστοι καλοί άνθρωποι εκλεκτοί, δια δε τους εκλεκτούς μου κολογοθήσονται η ημέρα εκείνη. Δια δε τους εκλεκτούς μου κολογοθήσονται. Δηλαδή ο Θεός από τις ημέρες της συμφοράς θα πάρει ψαλίδι και θα κόψει, θα κάνει κολοβές τις ημέρες. Δεν τις αφήσει να συμπληρωθούν οι ημέρες της συμφοράς, θα κόψει από τις ημέρες της συμφοράς. Γιατί το ζητάνε οι εκλεκτοί μου. Τα δικά μου παιδιά, αυτά που με αγαπούν. Και φωνάζουν, έλεος μην αφήνεις άλλο πια τη συμφορά που εμείς την προκαλέσαμε, εμείς τη δημιουργήσαμε. Εσύ, να, κολοβώνεις τις ημέρες από τη δική σου αγαθή διάθεση. Αυτή τη θέση ο Θεός στα κακά τα ανθρώπινα. Και ο Χρυσόστομος λέγει το εξής, και έστε, από την προφητεία του Ιωήλου βέβαια, ως αν επικαλέσετε και θα συμβεί κατά τις ημέρες εκείνες της συμφοράς για εκείνον που θα πιάσει το όνομα του Χριστού, του Θεού στο στόμα, του Κυρίου στο στόμα. Μιλάει βέβαια για στάση προσευχής. Δεν επικαλέσει τον Κύριο σε άλλη στιγμή, παρά μόνο όταν προσεύχεσαι. Τι θα συμβεί? Να σωθεί εκείνος που θα πιάνει το όνομα του Κυρίου στο στόμα. Και επαναλαμβάνω, δεν ομιλεί ακριβώς αυτό, ότι θα σώζεται όποιος πιάνει το όνομα του Κυρίου στο στόμα για εκείνους που αδιαφορούν, για εκείνους που είναι αμέτωχοι με το Άγιο Ιερό Ευαγγέλιο, για εκείνους που είναι αμέτωχοι με την Εκκλησία του Χριστού. Όχι ποτέ, αλλά για εκείνους που αγαπούν την Εκκλησία του Χριστού, που ακούνε τον Χριστό, που κάνουν τα αυτιά έτσι για να δεχτούν τα μηνύματα του Αγίου Πνεύματος. Για αυτούς λοιπόν, όταν θα πιάνουν το όνομα του Χριστού στο στόμα, θα ακούει ο Θεός και θα τους δίνει εκείνο που θέλουν. Σωθήσετε, λέει, θα σώζεται εκείνος που πιάνει το όνομα του Κυρίου στο στόμα. Θα ήθελα να δούμε, σύμφωνα με τον Άγιο εδώ, κάποιο πολύ σημαντικό, ξέχωρα από εκείνη την προφητεία που αναφέραμε τώρα και την οποία σχολιάσαμε, να δούμε τον Πέτρο πώς μιλάει και γιατί μιλάει έτσι. Πώς μιλάει και γιατί μιλάει έτσι. Καταρχάς, ο Πέτρος δεν είναι ο Πέτρος εκείνος που τον βρήκε κάποιο κοριτσάκι τις ημέρες των παθών του Χριστού και του είπε, τι είσαι εσύ μαθητής του Χριστού, και από το φόβο του αρνήθηκε τρεις φορές. Πρόκειται για μια στιγμή δειλίας πέρα για πέρα, και μάλιστα τέτοια δειλίας που εγγίζει τα όρια του λαγού, της δειλίας του λαγού. Φοβήθηκε ένα μικρό κοριτσάκι. Εδώ ο Πέτρος
είναι εκείνος που υψώνει το ανάστημα μπροστά σε εκείνα τα πλήθη που υπήρχαν και φώναζαν Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτό. Και σε εκείνα τα πλήθη. Γιατί αυτοί φώναζαν ότι είναι πεθυσμένοι Απόστολοι από πάνω. Και δεν συλλογίστηκε καν ότι είναι δυνατόν να τον πιάσουν και αυτόν και να τον σταυρώσουν. Δεν το συλλογίστηκε καν. Άλλωστε ήταν στη διάθεσή του να το περιμένει και αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Και ενώ το γνώριζε αυτό και το Κύριος είχε πει ότι ή εμέ διώξα και εμάς διώξωση. Αν εμένα με διώξα και πιο πολύ ακόμα αν με σταύρωσα και σας θα σταυρώσω. Είχε την προδιαγραφή αυτή από τον Χριστό. Ο μη και νοπή. Και το αίμα του Χριστού άλλωστε ήταν νοπό ακόμη. 40 ημέρες, 50 ημέρες μετά την Ανάστασή του ήταν. Δεν ήταν νοπό το αίμα που είχε γυθεί. Δεν είχε στο μυαλό του αυτά ο Πέτρος. Δεν είχαν για το φόβο των Ιουδαίων πίστο υπερό μέσα. Αλλά είχε το πνεύμα του Άγιου και τους έκανε λιοντάρια. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος είναι εκείνος που έχει το θάρρος και μιλάει μπροστά στους Αποστόλους. Αν θελήσουμε να σταθούμε πάνω σε αυτό το γεγονός, πρέπει κάτι να έχουμε στο μυαλό μας μέσα υπόψη μας. Ότι κάθε τι που σχολιάζουμε, σχολιάζεται για να γίνεται παράδειγμα για μίμηση. Κανείς δεν αντιλέγει αν ένας πει ότι εμείς δεν είμαστε σαν τον Πέτρο. Όμως μπορούμε ο καθένας μας, βάζοντας τα γόνατά μας την προσευχή κάτω, δεν υπάρχει πιο δυνατό όπλο. Δεν υπάρχει πιο δυνατό όπλο από την προσευχή. Άλλωστε, για κοιτάξτε, σε προηγούμενο μάθημα που κάναμε εδώ μέσα, είδαμε ότι στο υπερό πήγαν και προσεύχονταν οι Απόστολοι και είχαν μια ψυχή, μια καρδιά λέγει μέσα. Προσεύχονταν ομοθυμαδών λέει και ήσαν αφιερωμένοι την προσευχή και τη δεήση λέει. Προσεύχονταν και έκαναν δέηση, δηλαδή καυτή προσευχή και παρακαλούσαν τον Κύριο. Μέσα από εκεί αν περνάμε, μέσα από εκεί αν περνάμε. Δεν μας αφήνει ο Θεός έτσι. Δεν μας αφήνει ο Θεός έτσι. Μας δίνει μέσα μας το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Γιατί στην προσευχή παίρνει το Άγιο Πνεύμα. Μας καθαρίζει το Άγιο Πνεύμα μέσα και συμβαίνει αυτό που είπε ο Κύριος. Ότι τότε θα μπω εγώ μέσα αφού εσείς καθαριστείτε με το Άγιο Πνεύμα και θα μείνω και εγώ και ο Πατέρας μου και το Άγιο Πνεύμα μέσα σε εσάς και θα κάνω κατοικία τον εαυτό σας μέσα και θα γίνει ναός το δικό σας σώμα. Δεν είδατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα σώματα ημών ναός του Αγίου Πνεύματος εσύ, ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Απόστολος Παύλος που ανέβηκε στον ουρανό και είδε και άκουσε άρρητα ρήματα. Είδε και άκουσε άρρητα ρήματα. Δεν έχουμε περιθώρια να σκεφτούμε και να πούμε ότι είναι προνόμιο, ήταν προνόμιο των Αγίων Αποστόλων ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος. Όχι ποτέ. Αλλά είναι προνόμιο όλων μας, όλων μας. Ας το σκεφτόμαστε αυτό. Γιατί μας περιμένει ο ουρανός πατρίδα μεγάλη. Πολύ μεγάλη πατρίδα. Και αυτό του φωνάζουμε εγώ που βρισκόμαστε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δεν ξέρουμε ποια στιγμή θα πούμε αντίο ζωή και να βρεθούμε αμέσως στα κράσματα της αιωνιότητος και να πούμε έναν ύμνο μαζί με τους αγγέλους στον ουρανό δίπλα στον θρόνο του Θεού. Είναι πολύ μεγάλη περίπτωση αυτή. Και την οποία οι άνθρωποι αδιαφορούν.
Μέσα στην προφητεία που σας διάβασα και που ακούσαμε πάρα πολύ καλά, λέγει ότι θα δώσω Πνεύμα Άγιο σε δούλους και σε δούλες. Τις δούλες μου και τις δούλες μου, λέει. Βέβαια δεν μιλάει για ανθρώπους κατώτερης ποιότητας, όπως είχαν την τότε εποχή τη δουλεία και είχαν δούλους οι αρχαίοι. Όχι. Αλλά από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε, άπαντες είμαστε δούλοι του Θεού, και άνδρες και γυναίκες. Λέει, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, βαπτίζεται η δούλη του Θεού στο όνομα του Πατρός του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, αυτοί είναι οι δούλοι και αυτές είναι οι δούλες που μιλάει εδώ ο προφήτης Ιωήλ, ότι θα λάβει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι τίποτε άλλο, αλλά δούλοι και δούλες αδιάκριτα, μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, κόκκινοι κτλ. Όλοι όσοι δέχονται τον Κύριό μας σαν αρχηγό της πίστεως και αδελφό τους. Αδελφοί μου, οι Απόστολοι πήραν πλούσιο το Πνεύμα το Άγιο. Και μαζί με το Πνεύμα το Άγιο πήραν και το καταστατικό. Το καταστατικό που το έχει η Εκκλησία μας και που το έχει φτιάξει ο Θεός, η Αγία Τριάδα, και που το έχει υπογράψει με το αίμα του Χριστός. Δεν τους το έδωσε γραπτό ο Χριστός, το καταστατικό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν είχε γραφτεί τίποτα τότε που ο Χριστός τους έστειλε για να κηρύξουν. Και όπως γνωρίζουμε μέσα στα Ευαγγέλια, από τα Ευαγγέλια, τους είπε, δεν θα σκεφτόσαστε από πριν, όταν βρισκόσαστε μπροστά στο συνέδριο, τι θα απαντήσετε, τι θα απολογηθείτε. Όχι, αλλά την ώρα αυτή το Πνεύμα το Άγιο θα έρχεται και σας δίνει τη φώτιση να απαντάτε. Ακόμη, το καταστατικό που εγώ σας δίνω προφορικά, το Ευαγγέλιο, αυτό που το έχουμε γραπτό εμείς, αυτό είναι το καταστατικό, που μας δίνει την πορεία της ζωής μας, τη σωτηρία μας, πώς θα βαδίσουμε για να πάμε κοντά στο Χριστό, το κήρυξαν οι Απόστολοι, οι αγράμματοι, με το στόμα πολύ, με τη φωνή πολύ δυνατή. Και πάλι τονίζω, ήταν γραμμένο στις διάνοιές τους. Ήταν γραμμένο στις καρδιές τους μέσα το Ευαγγέλιο του Χριστού, το καταστατικό της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος το τονίζει αυτό. Έχουμε, δεν λέει για τον εαυτό του, για όλους μας, των θησαυρών αυτών, έχουμε των θησαυρών αυτών εν οστρακίνης σκεύεση. Εν οστρακίνης σκεύεση. Αυτό το σκεύος εδώ είναι γεμάτο όστρακα, γεμάτο κόκαλα. Το έχουμε αυτό το θησαυρό μέσα σε αυτό το σκεύος του ανθρώπινου σώμα που είναι γεμάτο από κόκαλα. Και μάλιστα μέσα στις καρδιές μας το έχουμε γραμμένο. Μέσα στις καρδιές μας το έχουμε γραμμένο. Είναι γραμμένο και με βάση αυτό διδάσκουμε και με βάση αυτό προφητεύουμε με αυτό το θησαυρό, το Άγιο Πνεύμα. Και με βάση αυτό βαδίζουμε. Θα αναφέρω μερικά από τα οποία αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Θα τα διαβάσω καλύτερα. Γιατί να ακούσουμε τη φωνή του Χρυσόστομου αυτούσια. Τι λέει το καταστατικό του Αγίου Πνεύματος που είναι γεμάτο από το φως αυτό η Εκκλησία μας. Θα τα ακούσουμε. Διότι
Πώς λοιπόν δεν είναι άτοπο εκείνους μεν που εξηγούν τους νόμους να τους αποκαλούν σωτήρες, φτιάχνουν οι άνθρωποι νόμους, και αν είναι καλοί οι νόμοι, οι άνθρωποι λένε για τους νομοθέτες ότι είναι σωτήρες και ευεργέτες και προστάτες. Εμάς δε να μας θεωρούν ενοχλητικούς και δυσάρεστους όταν διδάσκουμε τον νόμο του Θεού, διότι όταν μιλούμε για τη γένα, για κόλαση δηλαδή, εκείνους τους νόμους φέρουμε στην ύμη μας. Και όπως ακριβώς οι μη χριστιανοί άνθρωποι επικαλούνται τους νόμους που αναφέρονται στους φόνους, στους λοποδίτες, στους γάμους και σε όλους τους παρόμοιους, έτσι και εμείς φέρνουμε στην ύμη μας τους νόμους που επιβάλλουν τιμωρίες, τους οποίους νόμους δεν νομοθέτησε άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο μονογενής Υιός του Θεού. Και τι λένε οι νόμοι που νομοθέτησε ο Υιός του Θεού? Ο μη ελεήμων να τιμωρείται. Για να το προσέξουμε λίγο με πράγμα. Δεν λέει ότι ξέρεις κάνε ελεημοσύνη, αλλά ο μη ελεήμων να τιμωρείται. Γιατί αυτό απαιτεί η παραβολή. Για θυμηθείτε την παραβολή. Θυμόστε το δούλο εκείνο που δεν έκανε έλεος στον άλλο δούλο. Τι είπε τότε εκεί? Πάρτε τον και πει στην φυλακή. Γιατί εγώ του έκανα ελεημοσύνη, του έδωσα απ' όλα και του χάρισα και την ευκαιρία που μου είχε, και αυτός δεν έκανε ούτε τόσο για τον συνάνθρωπό του. Δεν έκανε όμως, τιμωρήστε τον λοιπόν. Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Χρυσόστομος. Ο μη ελεήμων να τιμωρείται. Και συνεχίζω. Εκείνος που επιδιώκει εκδίκηση, ας τιμωρείται με την έσχατη τιμωρία. Εκείνος που καταλαμβάνεται αλόγιστα από οργή που θυμώνει, ας ρίχνεται στη φωτιά. Εκείνος που κακολογεί, ας τιμωρείται στη γέννα. Αν δεν νομίζετε ότι ακούτε παράξενους νόμους, αυτά που ακούτε που ακούμε τώρα είναι νόμοι παράξενοι, μην ταράζεστε. Διότι αν επρόκειτο να μην νομοθετήσει ο Χριστός παράξενους νόμους, γιατί ήρθε στον κόσμο? Καθώς εν εκείνα είναι γραπτά, γνωστά σε εμάς ότι πρέπει να τιμωρούνται ο φωνιάς και ο μιχός. Αυτά μας είναι γνωστά. Αν λοιπόν τα ίδια πρόκειται να ακούμε, ποια ανάγκη υπήρχε ουρανίου δασκάλου? Γι' αυτό δεν λέγει να τιμωρείται ο μιχός, αλλά εκείνος που βλέπει με ακόλα στα μάτια. Ο Χριστός λέει, οι νόμοι οι ανθρώπινοι λένε. Εκείνος που μιχεύει στο δικαστήριο και αν τιμωρείται. Ο Χριστός δεν είπε αυτό. Εκείνος που βλέπει να τιμωρείται. Ο εκείνος που κάνει, πάει πιο βαθιά, γιατί ξεκινάει από εδώ και από εδώ το κακό. Και πάει από εκεί να αφαιρέσει το κακό ο Χριστός. Και δεν παράδεσε νόμους πάνω σε γραπτά μνημεία, ούτε ύψωσε χάλκινες στήλες ο Χριστός και ζήτησε να βλέπουμε εκεί τους νόμους και ανάλογα να εφαρμόζουμε. Αλλά έβαλε τους νόμους ο Χριστός στη διάνοια των Αποστόλων δια του Αγίου Πνεύματος και όμοια σε εμάς. Θα ήθελα να σταθώ σε εκείνο που ο Χρυσόστομος το σχολιάζει και λέει ότι εκείνος που δεν ελεεί να τιμωρείται, έχουμε χρέος πάλι το Θείος είναι, είναι νόμος, και αφού είναι νόμος του Κυρίου δεν είμαστε ενώπιον του Θεού εμείς. Ο μη ελεήμων να τιμωρείται λέει. Και λέει τώρα όμως σε αυτό μέσα πια πρέπει να βάλουμε τα γόνατα μας κάτω και να λέμε Κύριε δεν ελεούμε, είμαστε παραβάτες, ακόμη και αδικούμε, και αδικούμε. Κάνουμε αδικία όταν δεν κάνουμε ελεημοσύνη. Δεν είναι απλώς ότι παραβαίνουμε κάποιο νόμο που αφορά την ψυχή μας. Γιατί το κάνουμε. Αλλά κάνουμε μία ομοία αδικία. Ποια αδικία? Εκείνος που περιμένει δεν έχει να φάει. Και όταν του πάμε, του κάνουμε κακό. Τον αδικούμε. Αυτόν αδικούμε. Και μετά την ψυχή μας. Κάνουμε ένα δί, θα λέγαμε, έγκλημα στην ουσία. Και λέγει ο Άγιος Βασίλειος, σύ που έχει λέει δύο ζευγάρια παπούτσια,
Το ένα που έχει παραπάνω είναι εκείνο που δεν έχει και άμα δεν το δώσεις, εγκληματίζεις. Είναι σαν να το παίρνεις αυτού από τα πόδια. Δεν το λέω εγώ, το λέω και ο Βασίλης τώρα. Γι' αυτό ο Βασίλης είναι ο Άγιος τις ημέρες εκείνες που φέρει, λέει, πολλά. Ενδιαφερόταν ο Άγιος ακριβώς για τους μη έχοντας και συνιστούσε την ελεημοσύνη ο Άγιος. Δεν υπάρχει Άγιος που να αγίασε και να μην και ήταν έξω από αυτή την αρετή. Αν επειδή έκανε οι Άγιοι μια αρετή, ήταν μόνο αυτή η αρετή. Και αν εξετάσουμε το πνεύμα του Άγιο που φωτίζει ο Αποστόλος Πεντηκοστή, ακριβώς η Πεντηκοστή είναι μια ελεημοσύνη για όλες τις γενναίες των γενναιών. Γιατί έχει το πνεύμα του Άγιο μας ελεεί πια. Μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής. Έχουμε το πνεύμα του Άγιο να μας δώσει τη δύναμη και το φως να καταλάβουμε πώς να πορευτούμε στη ζωή μας. Και να φωνάξουμε στον Κύριο, Κύριε ελέησέ μας σε μια εποχή που είναι πονηρή, σκοτεινή και απέσια από πράξεις ανθρώπων. Και εμείς να παρευόμαστε σύμφωνα με το φως του Κυρίου, γιατί ο Κύριος είπε, «Σεις είστε το φως του κόσμου». Και έτσι πρέπει να παρευθούμε. Εύχομαι ο Κύριος να μας δώσει αυτή η χάρη του Κύριου. Αμήν. Κάποιος μπορεί να πει κάτι να μαθαίνει για ένα από το βίο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί ναι, ευχαριστώ. Λέγεται τρίτος ουρανός. Που πει ο Απόστολος Παύλος. Διότι προφανώς υπάρχουν πολλοί ουρανοί. Δεν είναι ένας μόνο, αλλά υπάρχει και δεύτερος και τρίτος και δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Μέχρι και φτάνει. Δεν ξέρω. Και εγώ το έχω ακούσει τον Δημήτρης, αλλά υπάρχουν ουρανοί, λέει. Λέει, ενείται Απόστολο Δαβίδ, λέει μέσα στο ψαλτήρι του, ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών. Αν το έχεις ακούσει, θα σε ακούσει, που σημαίνει. Δεν λέει ότι είναι φτάκι, δεν λέει οι ουρανοί των ουρανών. Ότι είναι, υπάρχουν ουρανοί μέσα στους ουρανούς. Που σημαίνει είναι πολλοί ουρανοί. Και δόξα του Θεού καλή δουλειά. Πολύ καλή. Και το μεγαλείο του Θεού καλή το ξέρει. Είναι διαμερίσματα. Βέβαια, ατόματα. Έτσι πιάνει το μυαλό μας. Έτσι πιάνει το μυαλό μας. Μην τα ψάρει στα χέρια του. Πολυκατοικία. Μυαλό μας δεν θα σου πει. Μην σα το άλλο. Δεν πιάνει το μυαλό μας. Γιατί δεν θέλω να σου πει. Άγιος ο Θεός, 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 Όσον ουρανό και επιτύχεις τον Άγιο ημών των Ευρύουσιων, δώσε μη σήμερα κι άπες μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε στους φιλέτες ημών, και εμείς ενέντης μας πειρασμό, αλλά είσαι εμάς από του Αγίου. Προστασία των χριστιανών να καρτέσχυντε, με συγκύριατρος των πυρητή να μετάθετε, μη παρήδης αμαρτωλό δε είσαι ορφωνάς, αλλά προφθασόντος αγαθή εις τη βοήθεια ανημών, το πιστός καυγαζόντος η Άγινον εις πρεσβείας, εσπέρσον εις ηκεσίας, η προστατεύουσα η Θεοτόκη, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστός του ημάς. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Και ο Σίφ σου κατάλαβε τη θέση. Λέει να καταλάβει μέσα στην ώρα σου.